λιονταράκια μας με εκείνα τα οικογενειακά, από τη μία φεύγει σε λίγο ο ήλιος κυβερνήτης σας και πηγαίνει στον αισιόδοξο τοξότη και θα τα δείτε πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Φεύγει από το οικογενειακό τομέα, από την άλλη μπαίνει ο Άρης, που σημαίνει μετακινήσεις, μετακομίσεις για ακίνητα, για την οικογένεια κτλ. Τώρα λοιπόν μπορείτε να ρυθμίσετε θέματα. Σήμερα μην ανακατέψετε φίλους με οικονομικά θέματα, γιατί καμιά φορά χάνεις και τους φίλους και τα οικονομικά. Είναι μία μέρα λίγο απατηλή, η οποία μπορεί να δείτε τα πράγματα πολύ ευνοϊκά και να μην είναι ακριβώς. Ένα θέμα που καθυστερεί σε οικογενειακό επίπεδο ή ακίνητης περιουσίας, σιγά σιγά θα πάρει το δρόμο του. Τα παρθενάκια μας που μπορούν να περιμένουν πολλά, ας προσέχουν λιγάκι ακόμα. Ακόμα λίγο αποφύγετε να πάρετε οριστικές αποφάσεις για ένα επαγγελματικό θέμα ή για ένα θέμα σχέσεων ή συνεργασιών, γιατί είναι παραμυθένιο αυτό, να το λέω έτσι ευγενικά. Θέματα που έχουν σχέση με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας θα σας φορτίσουν. Εάν αφήσετε, αν υπάρχει περιθώριο να αφήσετε λίγο τις υποθέσεις σας για τον Δεκέμβρη, τότε θα είναι πολύ καλύτερα, θα βρείτε λύσεις οι οποίες είναι σημαντικές και οι οποίες υπόσχονται μέσα στο... Μόλις πάω στην Παρθένο, γελάει γιατί έχει οροσκόπο. Αυτό πήγα να γράψω. Το ξέρω, το θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, να σας πω κάτι να γελάσετε. Μπορεί να δω άνθρωπο που τον έχω δει σε μια εβδομάδα και να μην θυμάμαι πού τον είδα και ποιος είναι και είναι πολύ κτλ. Εάν δω ένα οροσκόπιο 10 χρόνια, θα θυμάμαι τους πλανήτες που είναι. Δεν είναι περίεργο? Φοβερό, Φοβερό. Μπορεί να ξέρω εγώ να δω ένα... Το όνομα δεν το θυμάσαι. Ούτε όνομα θυμάμαι, ούτε αυτό. Το οροσκόπιο όμως, και εγώ μετά θα σου πω ένα παράδειγμα, που απ' έξω με είχε πάρει μία και τέλος πάντων ήρθε άχανα. Και μόλις είδα το οροσκόπιο, λέω εσένα σε ξέρω. Λέει τώρα ήρθα από το έμειρα, εγώ εσένα σε ξέρω. Και είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά. Δηλαδή το οροσκόπιο δεν το ξεχνάω ποτέ. Το πρόσωπο, το όνομα, το πού σε είδα, πού σε ξέρω, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Έχω επιλεκτική. Λοιπόν, για εσάς λοιπόν τους Παρθένους, ενώ αυτή τη στιγμή είναι λίγο μπερδεμένα, υπερβολικά, παραμυθένια, λάθη, αν είστε γεννημένοι και γύρω στους 8 αν έχετε πλανήτες, από τον Δεκέμβρη και μετά, και ιδιαίτερα από τα Χριστούγεννα και μετά, αλλάζει η πορεία, γίνονται καινούργια γεγονότα, πρόσμενα γεγονότα, και ειδικά αν έχετε πλανήτες στο πρώτο δεκαήμερο, μάθετε πού είναι οι πλανήτες σας, δεν είστε μόνο. Γι' αυτό έχω φτιάξει αυτή τη σχολή, για να καταλάβετε ότι δεν είστε μόνο το ζώδιό σας και έχετε γύρω-γύρω πλανήτες που επηρεάζουν άλλους τομείς. Λοιπόν, εσείς λοιπόν είτε οροσκόπο έχετε είτε είστε Παρθένοι, να ξέρετε ότι από το Δεκέμβρη και ειδικά από τα Χριστούγεννα και μετά αλλάζουν τα πράγματα. Και αν είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, αποκλείεται να μην έχετε κάτι απρόσμενο, μα μέσα στα Χριστούγεννα, εκεί που τελειώνει ο χρόνος, απρόσμενο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προχθές έλεγα πάρτε και ένα λαχείο. Προς το παρόν κάνετε μία υπερβολή και σε σχέσεις και συνεργασίες και είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα και με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας. Τα ζυγάκια μας... Μπορεί να μην σας παρηγορεί αυτό, αλλά επειδή έχετε περάσει πολλά και ακόμα δεν έχουν τελειώσει, να ξέρετε ότι η πρωτοχρονιά του 2021, θα μου πείτε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά ποιος να περιμένει. Και όμως, γιατί? Θα είναι θεαματική. Για τους διδύμους του πρώτου δεκαημέρου που ταλαιπωρείτε τώρα, για τους ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου, για τους υδροχώους του πρώτου δεκαημέρου, τα επόμενα Χριστούγεννα, το επόμενος χρόνος, θα είναι ιδιαίτερα καλός. Ή των τελευταίων ημέρων. Ακόμα έχετε τον Άρη. Σήμερα ένα σχέδιο που έχετε για ένα ταξίδι, για επαφές, για συμφωνίες, ίσως είναι λίγο παραμυθένιες και μπερδεμένες. Όμως τα οικονομικά σας θα ευνοηθούν από το τέλος του μήνα και μετά. Κάποιες καθυστερήσεις κάνει ο ανάδρομος Ερμής, αλλά ουσιαστικά θα σας τα φέρει. Οι Σκορπιοί μας μπαίνουν σε μία φάση, οι Σκορπιοί των πρώτων ημερών, που, κρατήστε το αυτό, από 19 του μηνός υπάρχει μία ένταση με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες, σαν να είστε έτοιμοι να σπάσετε μία σχέση ή μία συνεργασία. Από 19 του μηνός λοιπόν αυτής πάει. Αν δεν θέλετε να σπάσει, κρατηθείτε, μην φέρετε το θέμα επιτάπητος και βάλτε το στο τέλος του Δεκέμβρη. Εκεί στο τέλος του Δεκέμβρη θα μπορούσατε να βρείτε λύση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Οι υπόλοιποι Σκορπιοί σιγά σιγά τακτοποιούν τα σχέδιά τους, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία θα αποδώσουν, και γενικότερα από τον άλλο χρόνο θα βρείτε τρόπους να σταθεροποιήσετε τα καθημερινά σχέδιά σας. Τα τοξοτάκια μας τι κάνουν?
Για να δούμε τι κάνουν τα τοξοτάκια. Τα τοξοτάκια που είναι γεννημένα γύρω στις 8, είναι βέβαιον ότι κάτι με τα οικογενειακά, κάτι με τα προσωπικά σας, κάτι είναι παραμυθένιο. Προσέχετε λοιπόν και ειδικά σήμερα, που είναι σαν να έχετε λίγο προσωπική πανσέλινο. Όμως, εκεί, ενώ κάνετε τώρα κάποιες μυστικές επαφές, μυστικές συμφωνίες, να ξέρετε ότι από το τέλος του χρόνου και μετά, αυτές ουσιαστικά θα αποδώσουν, παρά το γεγονός ότι είναι ο Δίας στο ζώδιό σας και ευνοεί πολύ πολύ εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες με λίγες μέρες ακόμα μείνανε. Η ώρα πλησίασε, που λένε οι λαχιοπόλεις. Τα εγωκεράκια των πρώτων ημερών, είπαμε, περιμένετε πάρα πολλά καλά. Μπαίνει ο Δίας στο ζώδιό σας, θα ευνοήσει. Μόνο εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες έχετε μία ένταση σε επαγγελματικό επίπεδο. Από κάποιους φίλους που έχετε παράπονα ή δεν τους βλέπετε ή ένα τέτοιο πράγμα, θα βοηθηθεί αυτό από 21 του μηνός και μετά. Έρχονται τα πράγματα σε μία ορθή φορά, η οποία θα είναι πολύ σημαντική. Προσέχετε λίγο τη σχέση σας με τον ερωτικό σύντροφο από 19 του μηνός. Μήπως δημιουργηθεί κάποιο τέλος πάντων θέμα, ή προσέχετε λίγο τα παιδιά. Υδροχάκια, σήμερα είναι μέρα που θέλετε να ασχοληθείτε με τους αγαπημένους σας. Παραμυθένια μέρα, μπορεί να κάνετε γνωριμίες. Των τελευταίων ημερών εξακολουθώ να λέω ότι μέχρι το τέλος του μήνα έχετε την ευκαιρία να δράσετε σε ταξίδια στο εξωτερικό, σε επαφές με ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον σας. Ενώ σε ένα επαγγελματικό θέμα από 19 του μηνός, ειδικά εσείς που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες, πρέπει να ρίξετε τους τόνους και να μην αφήσετε σπουδαία πράγματα από 19 μέχρι τέλος του μήνα, τέλος πάντων. Γιατί υπάρχει στον επαγγελματικό χώρο μία ένταση, την οποία μπορεί και να την προκαλείτε εσείς. Ξέρεις, με όλη την αγάπη που έχω στους υδροχώους, μένετε λίγο στις απόψεις σας. Λένε ότι είναι το πιο έξυπνο ζώδιο, γιατί αν έχετε Ερμή στον υδροχό είναι το πιο προχωρημένο, δεν σας καταλαβαίνουν οι άλλοι, και όταν εμένετε σε αυτά που θέλετε γίνεται λίγο μια μικρή παρεξήγηση. Ψαράκια μου, τα καλύτερα έχω, για όλους λέω ότι προσέχετε, για εσάς από 19 θα αρχίσει μια δράση η οποία είναι σημαντική. Τα Χριστούγεννα έχετε ό,τι καλύτερο. Σήμερα, αν είστε γεννημένοι 8, 9, 10 του μηνός, ο Ποσειδώνας, ο κυβερνήτης σας, σας παρασύρει λίγο η στινακολασία μέσα σε εισαγωγικά. Στινακολασία, να ακούω. Όχι, ναι, θα μπορούσε να είναι και μια ερωτική συνάντηση. Είναι παραμυθένιο, όμως, όπως σας λέω κάθε μέρα αυτή τον καιρό, ότι βάζετε σε μια τάξη τα σχέδιά σας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, από τις αρχές Δεκεμβρίου θα σας λέω άλλα. Πλησιάστε φίλους, συλλογική δουλειά προωθείτε, τα πάντα έχουν μια νέα